Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Alcon για την ευγενική πρόσκληση και για την οργάνωση αυτού του δορυφορικού συνεδρίου που δίνει την ευκαιρία σε εξαιρετικούς συναδέλφους να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε την εμπειρία μας από τη χρήση νέων συστημάτων τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε στην καθημέρα πράξη και έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών να επιτυχάνουμε καλύτερη και ασφαλέστερη θεραπεία. Το πάνελ αποτελείται από έμπειρους χειρουργούς και θα ξεκινήσω με τον Στρατή τον Παρικάκη από την Αθήνα, τον Πέτρο τον Πέτρο επίσης από την Αθήνα και τον Κωστή τον Αναστησιλάκη από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα αναπτύξει καθένας από αυτούς κομμάτια της τεχνολογίας τα οποία βοηθούν ούτως ώστε, όπως είπα και πριν, να επιτύχουμε καλύτερη και ασφαλέστερη θεραπεία και πιο χαρούμενος ασθενής. Στρατή, θα ξεκινήσουμε με σένα. Να αναπτύξεις την εμπειρία σου από τη χρήση των διαφόρων νέων τεχνολογιών και πώς αυτές σε βοηθούν στην καθημέρα πράξη. Γεια σας και από μένα. Να ευχαριστήσω την Alcon για την πρόσκληση και το Γιώργο του Παπά για τον συντονισμό. Νομίζω ας ανεβούμε στο πόντιουμ, να το πούμε από εκεί καλύτερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα, θα προσπαθήσω να μην υπάρχει επικάλυψη με τους άλλους συναδέλφους, γιατί ξέρω ότι θα αναφερθούν ουσιαστικά και ο Πέτρος που είναι δίπλα μου στα τεχνικά κομμάτια του 3D. Οπότε, ωραία. Λοιπόν, για τη μεγάλη μεγένθηση και όλα αυτά, τα ξέρουμε, είναι μεγάλο πλεονέκτημα να μπορείς να βλέπεις λεπτομέρειες και ακόμα εδώ βλέπουμε περιστατικό 27, η αλλοδεκτομή που μπορεί να δεις πράγματα που φαντάζομαι δεν μπορεί να τα δεις συμβατικά. Για τα χρώματα επίσης έχει αναφερθεί, μας δίνει, είναι όπλο το οποίο μπορεί να κάνουμε ουσιαστικά σε εικόνες που βλέπουμε στην οθόνη επεξεργασία με τα κατάλληλες χρωματικές παλέτες. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που σε βοηθάνε ανάλογα αν θα κάνεις χειρουργική μεμβράνηση ή το υαλοειδές και να μπορεί να έχει καλύτερη διακριτική ικανότητα από το ανθρώπινο μάτι. Ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχει λυθεί με την τελευταία εξέλιξη του μηχανήματος, του Engineering προκειμένου, είναι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την καθυστέρηση, αυτό που λένε latency, από αυτό που κάνεις και αυτό που βλέπεις. Ουσιαστικά βλέπετε εδώ πέρα ότι στα 70 millisecond latency δεν έχει κανένα πρόβλημα στην ILM, στην αφαίρεση, και ουσιαστικά δεν έχει και πρόβλημα ακόμα και σε διαδικασίες που είναι πιο μεγάλες κινήσεις, όπως να περνάς τα ράματα, που ενδεχομένως βέβαια στη βιτροκτομή πλέον δεν περνάμε πολύ ράματα, αλλά είναι μια διαδικασία που εκεί είχε βρεθεί με τις παλαιότερες διαδικασίες ότι υπάρχει θέμα. Ένα πράγμα που μου ζητήθηκε να το πω εγώ ως πρεσβύτερος σε όλου του πάνελ είναι εάν υπάρχουν πλεονεκτήματα ουσιαστικά από το συμβατικό χειρουργείο με το μικροσκόπιο. Και ναι, ένα θέμα είναι ουσιαστικά ότι μεγαλώνοντας χάνουμε την προσαρμογή μας και χάνουμε το βάθος πεδίου. Εάν δούμε τους πίνακες που υπάρχουν, βλέπουμε ότι το βάθος πεδίου σε έναν άνθρωπο που χειρουργεί, σαν χειρουργό, μάλλον, με πάνω 50 ή 55 ετών, είναι πολύ περιορισμένο. Το μικροσκόπιο σε περιορίζει ουσιαστικά και πρέπει συνέχεια να κάνεις focus, ενώ αντίθετα με το Ingenuity στην οθόνη και ειδικά με κατάλληλες παραμέτρους, όπως φαίνεται εδώ στην εργασία, με 30% διάφραγμα ουσιαστικά και με μια μικρότερη μεγένθηση όταν κάνεις οι αλλοειδές, γιατί θα δούμε για την όχρα, αποκτάς το βάθος πεδίου που έχεις νέος, κάτι που σε κάνει αρκετά χαρούμενο. Εάν δούμε τα settings που αυτή τη στιγμή καθιερώθηκαν και από τους όχι από τους άλλους που έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε όταν βγαίνεις με καινούργια τεχνολογία, στην αρχή όλοι δοκιμάζουμε,
είναι εάν βάλεις την οθόνη του Ingenuity στο 1,2 μέτρα κατά μέσον όρο, βέβαια αυτό μπορεί να παίξει πρακτικά, δηλαδή στα γόνατα του ασθενούς περίπου να φανταστείτε, το μέγεθος, το aperture που λένε του διαφράγματος, ουσιαστικά για τις περισσότερες δουλειές το 30% σου δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και εάν χειρουργείς οχρά, καλό είναι να βάλεις τη μέγιστη μεγένθηση, να βλέπεις καλά. Εάν χειρουργείς αλλοειδές, είπαμε για το βάθος πεδίου μπορεί να πας μικρότερη μεγένθηση. Το φωτισμός είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί με το 20% του φωτισμού έχεις μια πολύ καλή εικόνα. Μπορείς βέβαια αυτό να το βελτιώσεις ακόμα περισσότερο ανεβάζοντας το gain και με άλλες διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά προστατεύεις έτσι και την οχρά κοιλίδα από το φωτοτοξίσιτι, που ειδικά όταν κάνει κανείς παρατεταμένα χειρουργία με φωτισμό αρκετό και δεν ξέρεις τα αποτελέσματά του στην οχρά. Εκεί που δεν παίζει και δεν αμφισβητείται είναι σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Έχοντας την εμπειρία που ήταν και η δική μου γενιά και η προηγούμενη, να χειρουργούμε με το μικροσκόπιο και να μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους ή να μαθαίνουμε με μια τακτική man-to-man, ας πούμε, ένας προς έναν, αυτό βέβαια αισθάνεσαι και λίγο μοναξιά πολλές φορές όταν χειρουργείς και βλέπεις ότι δεν παρακολουθούν άλλοι αυτά που κάνεις και να μοιραστείς μαζί σου τις παραστάσεις και τις εμπειρίες. Βλέπουμε ότι αυτό έχει καταργηθεί, ότι επιστρέφουμε σε μια προγενέστερη εποχή, ίσως του προηγούμενου αιώνα, που ουσιαστικά το χειρουργείο το βλέπανε πάρα πολύ. Έχουν την ίδια εικόνα με σένα, βάζουν τα γυαλιά και μπορεί αυτό να τους δώσει φοβερές πληροφορίες. Το κάνει ενδιαφέρον το χειρουργείο και κάνει ενδιαφέρον οπωσδήποτε και την παρουσίαση σε συνέδρια, εφόσον μπορεί κανείς να έχει αυτή την τεχνολογία την τριδιάστατη. Άλλα πλεονεκτήματα που εγώ έχω ξεχωρίσει είναι αυτό που έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα. Είναι αυτό το multimodal imaging, δηλαδή ουσιαστικά πλέον δεν έχουμε μια μονοδιάστατη εικόνα και ο άνθρωπος είναι έτσι, δέχεται πολλές εικόνες. Στη σημερινή εποχή, αν κανείς δει κανείς μπει στο Google Earth και θέλει να δει πού βρισκόμαστε τώρα στο Μέγαρο και αν εγώ είμαι από επαρχία και πώς θα πάω και τι πληροφορίες και πώς θα είναι η ζωή μου εκεί, ουσιαστικά ζούμε στις οθόνες και βλέπουμε στην ίδια οθόνη, βλέπουμε ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες, τόσο τοπογραφικές όσο και εικόνες γύρω-γύρω, σου δίνουν μια πληροφόρηση την οποία την έχεις πάνω στην οθόνη. Μπορεί να εκμεταλλευτείς λοιπόν την τεχνολογία αυτή και να τα έχεις όλα πάνω στην οθόνη. Και αυτή η τεχνολογία ουσιαστικά είναι με τις καινούργιες δύο γενιές της σύμπραξης ή του σύμφωνου διαβίωσης, δεν ξέρω πώς το λένε σήμερα, που υπάρχει μεταξύ του Constellation και του Ingenuity σε πρώτη φάση, που ουσιαστικά υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μηχανημάτων. Δεν χρειάζεται πλέον να έχεις δύο μηχανήματα, αλλά έχεις ένα. Οι οθόνες έχουν πάνω τις παραμέτρους όλους του Constellation και όλα αυτά μπορεί να τα ρυθμίζεις με ένα ποδοδιακόπτη, ουσιαστικά να τον πας μπρος-πίσω, να ξεκινήσεις εγγραφή, να σταματήσεις την εγγραφή. Δεν χρειάζεσαι να σηκώνεις το βλέμμα σου από εδώ και εκεί, να κοιτάζεις πόσο είναι η παράμετρος, σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι, όλα αυτά είναι πάνω. Και τώρα έχουμε την καινούργια γενιά, την 1,4, που ουσιαστικά αυτό το έχει πετύχει με μια πιο διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης μαζί και το Centurion. Ουσιαστικά έχει και την πλατφόρμα του καταράκτη, κάτι που εμένα έχει εντυπωσιάσει, γιατί ουσιαστικά μπορείς με μία πληροφόρηση να βλέπεις πάνω στην οθόνη ό,τι συμβαίνει, να αλλάζεις, δεν χρειάζεται να ρωτάς την νοσηλεύτρια που βρίσκομαι, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Ουσιαστικά έχεις τον έλεγχο και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Εδώ βλέπουμε ότι σήμερα ουσιαστικά η σύζευξη της τεχνολογίας επιτρέπει τις παραμέτρους από το Constellation να υπάρχουν πάνω στο Ingenuity, να τις βλέπεις ανά πάση στιγμή. Ταυτόχρονα η τεχνολογία σου επιτρέπει την επικάλυψη, όπως είπαμε, με τους τορικούς προκειμένου φακούς, να βλέπεις πάνω στην οθόνη που είναι ο άξονας του φακού που έχεις κάνει προηγουμένως με την κατάλληλη μελέτη του ασθενούς και δεν χρειάζεται να σημαδεύεις τον κερατοειδή, όπως θα δείξουμε σε ένα βίντεο προγενέστερο λίγο. Και αυτό γίνεται και, όπως είπαμε, και στην τεχνολογική του καταράκτη. Τώρα, πρακτικά, εδώ έχω ένα περιστατικό που είχαμε κάνει, που είναι συνδυασμένη επέμβαση. Ουσιαστικά, εδώ είναι ο καταράκτης. Οι παράμετροι τις βλέπεις πάνω στην οθόνη. Φυσικά, εμείς δεν βλέπουμε δύο οθόνες, βάζουμε τα γυαλιά και με την Polarity βλέπουμε ένα. Μπορεί να κάνεις κανείς με το ίδιο μηχάνημα, το Constellation, το έχει γίνει, η χειρουργική του καταράκτη.
Έχει μπει ο ένας φακός κλάρων προκειμένου για να μπορεί να προχωρήσουμε πίσω. Το περιστατικό είναι περιστατικό με μεμβράνη. Εδώ βλέπετε οι αλοειδές, δεν ξέρω αν φαίνεται στο διαδίκτυο, αλλά εγώ τουλάχιστον είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ για πόσο καθαρά μπορείς να βλέπεις το αλοειδές και ποια είναι η κατάσταση του αλοειδούς κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, πράγμα που δεν το βλέπεις με το μικροσκόπιο. Και από εδώ και πέρα είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, χρωστική υποτίθεται για να βάψεις τη μεμβράνη και ή δυνατόν, εφόσον μπορείς, να βγάλεις και το σύμπλεγμα της επιαφλιστοειδικής με την ILM, προκειμένου να βεβαιωθείς ότι δεν θα έχεις υποτροπές στο μέλλον. Και ένα άλλο περιστατικό, πάλι συνδυασμένη επέμβαση. Εδώ είναι λίγο πιο σκούρο, γιατί έχει μοραγία το μάτι, δεν είναι το μικρό τέτοιο. Ουσιαστικά, εδώ είναι περιστατικό, όπως είπαμε, με διαβητικό, με αιμορραγία αλοειδούς, έχει ελκτική αποκόλληση αφιλιστροειδούς. Μπορείς, βλέποντας την οθόνη και με τις 10.000 σκοπές που έχουν καινούργιοι βιτροτόμοι και αυτή τη διαμόρφωση που θα μας πει μετά και ο Κωστής Αναστασιλάκης, που είναι πολύ σημαντική, να πας να δουλέψεις πολύ κοντά στον αφιλιστροειδή, να το χρησιμοποιήσεις ουσιαστικά σαν ένα εργαλείο για να κάνεις τους χειρισμούς σου, να ξεκολλήσεις το πίστιο αλοειδές όσο μπορείς με ασφάλεια, χωρίς πολλά-πολλά, και να χρησιμοποιήσεις και τις μεγάλες δυνατότητες με αναρρόφηση που σου δίνει το βιτροτόμος αυτός. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και στην αριστερή πλευρά εδώ πέρα μια ουσιαστικά ελεκτική αποκόλληση που έχει κάνει και μια αναδίπλωση και βράξη του αφιλιστροειδούς. Τελικά, φυσικά, το χειρουργείο εδώ στην προκειμένη θέση κατέληξε με μια πάτσιρε την εκτομή για να κάτσει καλή ως αφιλιστροειδής και με αέρα στο τέλος του χειρουργείου. Οι δυνατότητες εξατομικεύονται και για να μην έχει εξάρτηση με τον τεχνικό, έχει δυνατότητα το μηχάνημα να σου βάλει κάποιες παραμέτρους που σου αρέσουν και με τις οποίες αισθάνεσαι εξοικειωμένος και κάποια settings ανάλογα αν χειρουργείς, όπως είπαμε, προς το ημιμόριο, πίσω στο ημιμόριο, οι αλοειδές ή αν κάνει, αποκόλληση προκειμένου δηλαδή, ή αν κάνεις χειρουργική οχράς. Αυτές οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά σημαντικές, διευκολύνουν την κατάσταση και μπορεί να σου κάνουν το χειρουργείο και τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη και να μην χάνεις το χρόνο που χάναμε στις προηγούμενες γενιές, να κάνεις το white balance και να σετάρεις τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσεις και στην πορεία, εφόσον έχεις τις προεπιλογές, να τα εκμεταλλευτείς για να μπορέσεις να προχωρήσεις το χειρουργείο σου γρήγορα και αποτελεσματικά. Γιώργο, σε πρώτη φάση αυτά εγώ ήθελα να πω από ό,τι μου είπες για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και... Κατή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετική και αναλυτικότατη η παρουσίαση της τεχνολογίας και πώς αυτή σε βοηθά να περάσεις ένα βήμα πιο πέρα από το μικροσκόπιο το συμβατικό. Και θα ήθελα ο δεύτερος ομιλητής μας, ο Πέτρος ο Πέτρου, να μοιραστεί και αυτός μαζί μας την εμπειρία του από τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Alcon και τον κύριο Παπά για την πρόσκληση. Να πω επίσης ότι σήμερα έκανα και το εμβόλιο, τη δεύτερη δόση το πρωί. Και είμαι αρκετά καλά. Το λέω γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε έχω πυρετό, έχω το ένα, έχω το άλλο. Οπότε καλό είναι να βλέπουμε και αυτούς που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Προχωράμε λίγο με την παρουσίαση, όπου και εγώ θα μιλήσω λίγο για την 3D αλοειδεκτομή. Και θα παραθέσω κάποιες παραμέτρους, όπως και ο κύριος Παρικάκης είπε με μεγαλύτερη ανάλυση, κάποιες παραμέτρους οι οποίες παρουσιάζουν μια βελτιωμένη χειρουργική προσέγγιση σε σχέση με το συμβατικό μικροσκόπιο. Και με την εξέλιξη της τεχνολογίας ξέρουμε ότι η πιστότητα και η ευκρίνεια της εικόνας, το βλέπουμε και από τις τηλεοράσεις μας, έχει προχωρήσει σε πολύ βελτιωμένα επίπεδα. Δεν έχει καμία σχέση η ultra high definition τηλεόραση που έχουμε τώρα, οι οθόνες που έχουμε τώρα, η εικόνα που έχουμε με αυτό που είχαμε πριν λίγα χρόνια, όχι πριν πολλά χρόνια, και αυτό με τη σειρά του έχει μεταλαμπαδευτεί αυτή η γνώση στην χειρουργική και μας έχει δώσει πλεονεκτήματα τα οποία πριν δεν είχαμε. Έτσι βλέπουμε ότι πλέον δουλεύουμε με ultra high definition και στις περιπτώσεις της χειρουργικής του αμφιβληστηριδούς εν προκειμένου.
Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος είναι βελτιωμένος στην 3D αλλοδεκτομή είναι το βάθος πεδίου, δηλαδή κατά πόσο η εικόνα που έχουμε πιο έμπροσθεν είναι το ίδιο ευκρινής όσο και οι πίσω εικόνες, όπως βλέπετε και στην εικόνα εδώ πέρα, πώς καθαρίζει το βάθος της εικόνας σε σχέση με όπως ήταν πριν, πράγμα που στην χειρουργική είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε πιο κόμπλεξ περιστατικά, όπου θέλουμε να έχουμε μια υαλλοειδική κοιλότητα με πολλαπλά επίπεδα. Μπορεί να έχουμε την περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να έχουμε την αποκολλημένο αμφιβληστροειδή και θέλουμε να βλέπουμε το ίδιο, με την ίδια ευκρίνεια, να έχουμε ένα καλό βάθος πεδίου και να βλέπουμε με την ίδια ευκρίνεια και τι συμβαίνει στην περιφέρεια και τι συμβαίνει στον οπίσθιο πόλο και τι συμβαίνει στον αποκολλημένο αμφιβληστροειδή. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Παρικάκης πριν, έχουμε μία βελτίωση στην πιστότητα της εικόνας, αλλά και στη μεγέθυνση της εικόνας. Πράγμα που μας δίνει την ευχέρεια να μπορούμε να επιτυγχάνουμε μεγέθυνση που μπορεί να μην μπορούμε να επιτύχουμε σε περιπτώσεις όπου έχουμε μόνο το μικροσκόπιο. Αυτό σε... Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με την πρεσβειοποία ακόμα, ευτυχώς. Αλλά όμως σίγουρα και ανεξαρτήτως, το να έχουμε μια πολύ μεγάλη μεγέθυνση είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς και ιδιαιτέρως όταν έχουμε περιστατικά στα οποία θέλουμε να κάνουμε πολλή δουλειά τύπου peeling της ILM ή μεμβρανών σε διαβητικές ελκτικές αποκολλήσεις. Προχωράμε με την βελτίωση της περιφερικής ευκρίνειας. Άρα έχουμε την ευκρίνεια σε επίπεδο βάθους πεδίου, δηλαδή μπροστά και πίσω, και επίσης ευκρίνεια σε περίπτωση πανοραμικής εικόνας. Δηλαδή έχουμε μια κεντρική εικόνα η οποία είναι καθαρή και αυτό με τη 3D αλλοδεκτομή μπορούμε να έχουμε μια εικόνα που είναι και σε μεγαλύτερες μοίρες, σε μεγαλύτερη γωνία ευκρινής. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ βοηθητικό σε περιπτώσεις που κάνουμε μία δουλειά στον οπίσθιο πόλο και θέλουμε να έχουμε μία εικόνα καλή της περιφέρειας ώστε να εντοπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν πάλι σε κόμπλεξ περιστατικά τύπου διαβητικές αποκολλήσεις, ελκτικές μεμβράνες, delamination, τέτοιου στυλ περιστατικά όπου ό,τι κάνουμε στον οπίσθιο πόλο έχει άμεση απόρρεια στο τι γίνεται στην περιφέρεια, είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο το δείχνω γιατί μας δείχνει ουσιαστικά την μεγέθυνση της εικόνας που μπορούμε να πάρουμε και βλέπετε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν το είχα πρωτοδεί, είναι μια αλλοδεκτομή πριν αρχίσω, όπου βλέπετε τα ερυθρά αιμοσφαίρια στα αγγεία του επεφικότα να φαίνονται πώς κινούνται μέσα στο αγγείο. Και αντιστοίχως, όπως παίρνουμε μια τέτοια εικόνα στην επιφάνεια του ματιού, μπορούμε να πάρουμε και στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Και θα τελειώσω με ένα βίντεο και εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Παρικάκη, όπως είπε πριν, στα περιστατικά τα οποία έχουμε η αλλοδεκτομή για ελκτικές διαβητικές μεμβράνες. Έχω παρατηρήσει ότι έχω βελτίωση στην τεχνική μου τη χειρουργική, και όσον αφορά στη μικρού gauge αλλοδεκτομή, δηλαδή θα περίμενα το αντίθετο, αλλά όταν χρησιμοποίησα 27 gauge για τέτοια σύνθετα περιστατικά και όταν χρησιμοποίησα 3D αλλοδεκτομή, φάνηκε ότι έχω περισσότερα εργαλεία, αν μπορείτε προχωρήστε λιγάκι και το βίντεο, φάνηκε ότι έχω περισσότερα εργαλεία στο πώς θα κινηθώ, διότι ο λεπτός cutter μας έδινε τη δυνατότητα να μπορούμε να μπαίνουμε κάτω από τις μεμβράνες και να τις αφαιρούμε και αντιστοίχως η βελτίωση της ευκρίνειας του βάθους πεδίου και της περιφερικής εικόνας στην 3D αλλοδεκτομή μας βοηθά να κάνουμε τη δουλειά μας με μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι μπορούμε να έχουμε έλεγχο ολικό του αμφιβληστροειδή καλύτερα από ό,τι θα είχαμε στα συμβατικά μικροσκόπια. Και για αυτό το λόγο, επειδή θέλει ένα setup να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 3D αλλοδεκτομή, θα προτιμήσω να ζητήσω να ρυθμίσουμε το να γίνει ένα τέτοιο περιστατικό με 3D αλλοδεκτομή όταν έχω πιο σύνθετα περιστατικά και όχι όταν έχω μία απλή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, παράδειγμα. Μου είναι πιο σημαντικό στα πιο σύνθετα και
λιγότερο σημαντικό επί της παρούσης στα πιο απλά περιστατικά, αλλά βέβαια και στα πιο απλά είναι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρο, ευχαριστούμε και εμείς. Εξαιρετικά τα βίντεο, εξαιρετική παρουσίαση. Και τώρα να προχωρήσουμε και στον τρίτο ομιλητή μας, τον Κωστή τον Αναστησιλάκη, να μας μεταφέρει την εμπειρία του από τη χρήση των 10.000 κοπών. Πώς αυτό δηλαδή τροποποιεί τα αποτελέσματά του, την τεχνική του. Όπως μας είπε ο Πέτρος πριν, βελτίωσε τα 27G με τη δυνατότητα που έχει να βλέπει καλύτερα. Κωστή, ο λόγος σε σένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Alcon για την πρόσκληση στη συμμετοχή αυτού του δορυφορικού συμποσίου. Θα σας μιλήσω για το νέο βελτιωμένο probe για αλλοειδεκτομής, το νέο UltraVit με την τεχνολογία Dual Pneumatic Drive. Θα μιλήσουμε πρώτα θεωρητικά για τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει και στη συνέχεια θα το δούμε και σε κάποια βίντεο. Λόγω της τεχνολογίας της Dual Pneumatic, ουσιαστικά και των αυξημένων ρυθμών κοπών, έχουμε πολύ λιγότερη έλξη τόσο στο υαλλοειδές και μέσω και στον εμπλουστολογή και άρα προκαλούνται πολύ λιγότερες ανθρωπινές ρογμές σε σχέση με τα προηγούμενες γενιάς υαλλοειδεκτομίες. Υπάρχει μειωμένη υαλλοειδοφυλιστική έλξη και επιπλέον και λόγω της δυνατότητας να χρησιμοποιούμε αυξημένη αναρρόφηση είναι πιο αποτελεσματική η αφαίρεση του υαλλοειδούς και λόγω της αυξημένης αναρρόφησης αλλά και μέσω επιλεκτικής ρύθμισης του χρόνου που παραμένει ανοιχτό το οστόμιο μέσω του duty cycle, αλλά και μέσω προσαρμογών των ρυθμών κοπής. Κάτι άλλο που έχει βελτιωθεί σε αυτό το probe είναι το σχήμα του, δηλαδή έχει γίνει bevel το probe. Βλέπουμε εδώ ουσιαστικά ότι είναι έτσι η διαμόρφωση που επιτρέπει να απομνήσουμε εντός εισαγωγικών αταραυματικά τον αμφιλιστροειδή και επειδή και το οστόμιο τις αλλοειδεκτομίες όπως θα δούμε παρακάτω με σχηματικά διαγράμματα, είναι πολύ πιο κοντά στην άκρη του, μας επιτρέπει να δουλεύουμε ουσιαστικά στο επίπεδο των φιλιστροειδούς. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε βελτιωμένη εγκύτητα του στομίου και καλύτερη πρόσβαση στα επίπεδα ιστών, το οποίο δημιουργεί σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είπαμε, όπως είπαν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, σε επιπλεγμένες διαβητικές αμφιλιστροειδοπάθειες και ιδιαίτερα σε συνδυασμένη ελκτική και ρηγματογενή αποκόλληση. Ακριβώς αυτή η διαμόρφωση του PROB επιτρέπει την πραγματοποίηση καλύτερου segmentation και delamination και μειώνει τις εναλλαγές εργαλείων και την εξάρτηση από ψαλίδια και λαβίδες ή αλλοειδούς. Η βελτίωση που υπάρχει στο duty cycle παρέχει, όπως είπαμε, αυξημένη αποτελεσματικότητα και έχουμε αυξημένη ροή και ταχύτερη αφαίρεση του υαλλοειδούς σε σχέση με τα παλιότερα UltraVit probes. Αυτό που είπαμε ότι έχουμε εγκύτερη απόσταση εργασίας στον αμφιλιστροειδή, δηλαδή ότι ουσιαστικά μπορούμε να δουλεύουμε στο επίπεδο αμφιλιστροειδούς και βελτιωμένη πρόσβαση στα επίπεδα ιστών, μεταφράζεται ως εξής, ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πικ, σαν σπάτουλα, έτσι ώστε να ανυψώσουμε τους ιστούς να αποκτήσουμε πρόσβαση στο επίπεδο που βρίσκεται ανάμεσα στις μεμβράνες στον αμφιλιστροειδή, μπορεί να λειτουργήσει σαν σαλίδι και με αυτόν τον τρόπο να κόψουμε τις ινοαγγειακές μεμβράνες και να έχουμε ένα αποτελεσματικό segmentation, μια αποτελεσματική κατάθμιση και στη συνέχεια να τις αφαιρέσουμε, να κάνουμε δηλαδή το λεγόμενο delamination επίσης πολύ αποτελεσματικά με το ίδιο εργαλείο, χωρίς να χρειάζεται να βάζουμε και να βγάζουμε εργαλεία στο μάτι, κάτι που μας φέρνει κέρδος και σε χρόνο, αλλά και σε αποτελεσματικότητα. Εδώ βλέπουμε αυτό που είπαμε το σχηματικό διάγραμμα, το οποίο μας δείχνει το προηγούμενη γενιά probe στα αριστερά και το bevel κοντά. Βλέπουμε πόσο κοντή θα είναι το στόμιο, καθώς και αυτή τη διαμόρφωση που είπαμε που μας επιτρέπει να κουμπούμε στον αμφιλιστροειδή. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι όσο μικραίνουν τα G, είναι λιγότερη βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενη γενιά. Οπότε η θειασότητα των 23G έχουν ακόμη μεγαλύτερο όφελος χρησιμοποιώντας το νέας γενιάς UltraVit Pro. Οπότε, συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα του καινούργιου UltraVit, θα πούμε και ακόμη μια φορά ότι η bevel διαμόρφωση επιτρέπει την βελτιωμένη εγκύτητα του probe της γαλλοειδεκτομίας στον αμφιλιστροειδή. Επιπλέον, η τεχνολογία Dual Pneumatic Drive επιτρέπει πολύ αυξημένο ρυθμό κοπών και με αυτόν τον τρόπο μείωση της αλλοειδοφυλιστροειδικής έλξης
συνολικά όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και η διαμόρφωση του στομίου μας παρέχουν μια πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με παλαιότερα πρόοπου ultraviolet. Εδώ θα γίνει και μια αναφορά και στο καινούριο endolaser της Alcon, το Vector, το οποίο επίσης είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Επιτρέπει αυξημένη λειτουργικότητα και πολύ καλύτερο έλεγχο της φωτοπηξίας, όπως θα δούμε σε ένα βίντεο παρακάτω, στην περιφέρεια των φλουστεροειδούς. Σε αυτό μας βοηθάει σημαντικά ο ενσωματωμένος φωτισμός, ο οποίος βελτιώνει πάρα πολύ την ορατότητα του χειρουργικού πεδίου και συγκεκριμένα στην περιοχή στην οποία θέλουμε να πραγματοποιήσουμε φωτοπηξία. Επιπλέον, λόγω της ρυθμιζόμενης γωνίας του συγκεκριμένου εντολέιζερ, έχουμε συνεχώς την καλύτερη, την ιδανική θέση για την πραγματοποίηση της φωτοπηξίας και δίνει τη δυνατότητα να εξασκεί τη σκληρική πίεση ο ίδιος ο χειρουργός, το οποίο είναι σημαντικό πλεονέκτημα όταν δεν έχει κάποιο αξιόπιστο βοηθό και σε κάθε περίπτωση, γιατί σίγουρα άλλον έλεγχο εξασκείς εσύ. Αυτά όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρουμε θα τα δούμε καλύτερα στο βίντεο που ακολουθεί. Ξεκινάμε με το πρώτο περιστατικό. Αυτό είναι μια αποκόλληση ολική, όπως βλέπουμε. Χρησιμοποιούμε υψηλές αναρρωθήσεις στις τάξεις των 500-600. Βλέπουμε ότι λόγω του αυξημένου ρυθμού κοπών, η έλξη που εξασκείται στον αποκολλημένο φλουστοειδή είναι ελάχιστη και μας επιτρέπει την παροχέτευση μέσω της ρογμής του υποχρεωτικού υγρού, έτσι ώστε στη συνέχεια να διευκολυνθεί η εξέλιξη του χειρουργείου. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά αφαιρέσαμε το περισσότερο υποχρεωτικό υγρό και πλέον έχουμε πολύ μικρότερη κινητικότητα του αμφιστροειδούς. Ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε αυξημένες κοπές. Μισό λεπτό, γιατί σταμάτησε. Αυξημένες κοπές και μεγάλες αναρροφήσεις είναι πάρα πολύ γρήγοροι, πολύ πιο γρήγοροι σε σχέση με τις προηγούμενες γενιάς προπ, η αφαίρεση τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού υαλοειδούς. Και αυτό με ελάχιστη κινητικότητα από τον αμφιστροειδή. Επιπλέον, η διαμόρφωση ειδική bevel του πρόπου της υαλοειδοκτομής μας επιτρέπει μέχρι να κάνουμε και ενδοπαροχέτευση του υπαμφιστοειδικού υγρού πολύ αποτελεσματική, όπως βλέπετε. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλω soft tip κάνουλα. Τώρα, περνώντας στο vector του endolaser, βλέπουμε ότι έχουμε την ιδανική γονίωση συνεχώς λόγω της αρθρωτής διαμόρφωσης, αλλά και επιπλέον έχουμε και την καλύτερη δυνατή θέαση λόγω του ενσωματωμένου φωτισμού της περιοχής που θέλουμε να κάνουμε φωτοπηξία. Και μπορούμε, αν θέλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε και χωρίς τον ενσωματωμένο φωτισμό για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οπτικής σε περιπτώσεις που υπάρχουν αντανακλάσεις. Τώρα, ξαναγυρνώντας στο Ultravit Pro, εκεί που πραγματικά πλεονεκτεί, όπως είπε τόσο ο κ. Παρηγάκης όσο και ο κ. Πέτρου, είναι στις ελκτικές αποκολλήσεις και στις επιπλεγμένες διαβητικές αμφιστοειδοπάθειες. Βλέπουμε πόσο κοντά στον αμφιστροειδή μπορούμε να δουλεύουμε, έτσι ώστε να προκαλούμε κατάτμιση των γεφυρωτών έλξεων, πώς το χρησιμοποιούμε και σαν πικ για να προκαλέσουμε ανύψωση των μεμβρανών και στη συνέχεια σαν ψαλίδι για να κάνουμε τις στομές. Και ακόμη περισσότερο σε επιπλεγμένα περιστατικά όπως αυτό που είναι μια τεράστια αλυτική αποκόλληση της οχράς σε συνδυασμό με ρηγματογενή αποκόλληση, γιατί στο συγκεκριμένο χειρουργείο αποδείχθηκε ότι είχε και ρογμές, μας παρέχει αυξημένη αποτελεσματικότητα. Βλέπουμε ότι μπορούμε καλύτερα να διακρίνουμε τα επίπεδα των ιστών, γιατί το χρησιμοποιούμε για να ανυψώσουμε τις μεμβράνες. Ερχόμαστε σε επαφή με τον αμφιστροειδή, το χρησιμοποιούμε σαν μια σπάτουλα, σαν πικ για να το σηκώσουμε και στη συνέχεια σαν ψαλίδι, επελευθερώνοντας τις έλξεις και επιτρέποντας τον αμφιστροειδή να αποκτήσει μια πολύ καλύτερη διαμόρφωση. Βλέπετε πώς δουλεύουμε με ασφάλεια σε επαφή με τον αμφιστροειδή. Αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται πολύ αποτελεσματικό και segmentation και delamination. Και όλα αυτά με πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και σημαντικά λιγότερους χρόνους σε σχέση με τα προηγούμενης γενιάς και με πολύ λιγότερες αλλαγές εργαλείων. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε ψαλίδι χρειάστηκε, ούτε κάποια
Άλλη λαβίδα η σπάτουλα. Βλέπετε εδώ πώς αφαιρείται η μεμβράνη δίπλα στον φλουστοειδή χωρίς να εξασκείται σχεδόν καθόλου έλξη. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας έπεισε για την αποτελεσματικότητα του καινούργιου πρόβλημα λογαριθμής. Λόγος του Γιώργου του Παπά. Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο έδειξες πώς μια καινούργια τεχνολογία μπορεί να δουλεύει, να μας βοηθά, να είναι πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική στην διαχείριση των περιστατικών μας. Και επειδή όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφουμε είναι ακριβώς είναι τα βίντεο, είναι το τι προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από τη διαδικασία. Προσπαθώ λίγο ένα λεπτάκι να συνδεθούμε, να κάνω share. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, αυτά είναι τα financial disclosures. Σε μια ομιλία που είχα τις προηγούμενες μέρες, αυτό που θεωρώ ότι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια τα οποία εργάζομαι στον αμφιστροειδή, άρα και στην οφθαλμολογία, είναι ότι από το ξεκίνημά μου μέχρι και σήμερα έχουμε με βεβαιότητα καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία. Αλλά εκεί που έχει γίνει μια εξίσου σημαντική επανάσταση είναι στα καλύτερα χειρουργικά εργαλεία. Τα δύο αυτά πράγματα μας γεμίζουν με μεγαλύτερο θάρρος και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να δοκιμάζουμε πράγματα τα οποία πιθανότατα με την προηγούμενη τεχνολογία δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα επιτύχουμε. Μιλήσαμε για το Ingenuity και ποια είναι η διαφορά από το τυπικό μικροσκόπιο. Ο Στρατής το ανέλησε πάρα πολύ καλά και ο Πέτρος το ανέλησε πάρα πολύ καλά. Μιλήσανε για το πώς μας βοηθά να έχουμε μεγαλύτερο εύρος βάθους και πώς να ξεχωρίζουμε τις ελάχιστες λεπτομέρειες. Κάτι άλλο όμως επίσης που προσφέρεται μέσα από την τεχνολογία αυτή είναι και η εναλλαγή των χρωμάτων. Η εναλλαγή των χρωμάτων που πολλές φορές μπορεί να μας βοηθήσει να αναδεικνύουμε και να βελτιώνουμε την τεχνική μας σε πολύ δύσκολα περιστατικά όπως αυτά που ανέφερε ο Πέτρος. Εδώ τώρα λοιπόν βλέπετε πώς γίνεται αυτή η εναλλαγή των χρωμάτων. Είναι μια αιμορραγία για αλοειδούς. Εδώ δουλεύω με το ζήνον και το μετατρέπω στο χρώμα του Constellation, προσπαθώντας να δω αν έχω καλύτερη ορατότητα. Και μετά ξαναγυρίζω ξανά στο ζήνον. Και εδώ βλέπετε, επειδή το ζήνον είναι πολύ έντονος ο φωτισμός, μόλις φύγει αιμορραγία απ' έξω, από μέσα από την αεροδική κοιλότητα, στη συνέχεια ξαναγυρίζω στο φωτισμό που προσφέρει το Constellation, τον απλό φωτισμό, γιατί είναι πιο ξεκούραστος για τα μάτια. Αυτό μπορεί να γίνεται σε πολλά και διάφορα περιστατικά, ανάλογα με τις συνθήκες. Άρα, να κάτι που η καινούργια τεχνολογία προσφέρει. Επίσης, αυτό που αναφέρθηκε προηγούμενα, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και θεωρώ ότι έχει αλλάξει τα δεδομένα. Δέστε εδώ πέρα τη μικρή τρυπούλα που υπάρχει και η οποία αναδεικνύεται επειδή με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και με πολύ μεγάλη μεγέθυνση μπορούμε να βλέπουμε την περιφέρεια. Και σε τι μας προσφέρει αυτό? Οι μικροκάνουλες προσφέρουν προστασία της περιφέρειας για να μην δημιουργούνται ρήγματα και ο καλός τρόπος να ψάχνουμε την περιφέρεια με μεγάλη μεγέθυνση εμποδίζει στο να χάνουμε ρήγματα από την περιφέρεια. Μικρές οπές
οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αποβούν καταστροφικές για τη συνέχεια του χειρουργείου και για το αποτέλεσμα του χειρουργείου. Γιατί όπως ξέρουμε, πρέπει το χειρουργείο μιας αποκόλλησης αμβληστροειδούς για να δώσουμε τις καλύτερες δυνατότητες για την όραση του ασθενούς να το τελειώσουμε με το πρώτο χειρουργείο. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού. Βεβαίως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού. Είναι μεγάλη μου χαρά να το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό τώρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια επέμβαση την οποία δεν μπορώ να κάνω με αυτό το χειρουργείο, με αυτή την τεχνολογία. Είδατε πριν τραμπεκιουλεκτομή, είδατε δύσκολους καταράκτες και ακόμη και τις βαλβίδες τις οποίες τοποθετώ στα μάτια για να τις τοποθετήσω, τελειώνω το χειρουργείο πολύ ξεκούραστα όταν χειρουργώ με το Ingenuity. Εδώ βλέπετε ένα χειρουργείο προσθείου και οπισθείου. Ένα ξένο σώμα το οποίο έχει χτυπήσει το φακό, έχει πάει στην οπίσθια ιαλοειδική κοιλότητα. Βλέπετε ότι έχει αφαιρεθεί ο φακός, αφαιρείται το ξένο σώμα με μεγάλη ασφάλεια και αυτό το χειρουργείο τελειώνει με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ξεκούραστα επαναλαμβάνω. Και τώρα πάμε εκεί που θεωρώ ότι η τεχνολογία αυτή είναι αξεπέραστη και είναι το χειρουργείο της οχράς κυλίδος. Δέστε εδώ το μακροανεύρισμα και το pulsation που κάνει το μακροανεύρισμα. Δέστε την ευκολία με την οποία μπορεί να γίνει το peeling και να αφαιρεθεί η ALM και μπορούμε να αφαιρέσουμε την αιμορραγία με μεγάλη ασφάλεια και να έχουμε πολύ αποτελεσματική χειρουργική στην οχρά κοιλίδα. Επόμενο χειρουργείο είναι όταν η αιμορραγία είναι πιο βαθιά, δεν είναι κάτω από την ALM, σε ένα περιστατικό με ηλικιακή εκφύλιση οχράς κυλίδος. Δέστε τι γίνεται. Οι μικροφυσαλίδες οι οποίες εισέρχονται και σπρώχνουν το αίμα και το απομακρύνουν είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας του Constellation, το οποίο το σχεδιάσαμε σαν τεχνική και το στείλαμε χθες στο Retina για evaluation. Αυτή λοιπόν την τεχνική την επιτυγχάνουμε επειδή ακριβώς στα χέρια μας έχουμε το Constellation και επειδή έχουμε εξαιρετική τεχνολογία για να βλέπουμε και τις ελάχιστες λεπτομέρειες της οχράς κοιλίδας. Οπές οχράς, δύσκολες οπές οχράς. Βλέπετε εδώ πέρα ένα περιστατικό στο οποίο έχει αφαιρεθεί η ALM, έχει χειρουργηθεί και η οποία παραμένει ακόμη ανοιχτή. Είναι μια άλλη τεχνική την οποία εφαρμόζουμε τον τελευταίο καιρό και βλέπετε πώς χρησιμοποιούμε μόσχευμα από την ALM και χρησιμοποιώντας έτσι τον αέρα βάζουμε τον ασθενή σε posturing μόνο για ένα 24ωρο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται πολύ καλά. Μαζεύουμε τους αριθμούς και θα δημοσιεύσουμε και αυτό το περιστατικό, αυτή την τεχνική. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε οποίες δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή, είναι τα backlinks, στα οποία ναι μεν με το μικροσκόπιο έχει περιγραφεί παλαιότερα, αλλά είναι δύσκολη η χρήση του κατά τη διάρκεια του backlink. Βλέπετε εδώ με τι άνεση γίνεται η ένθεση του ράματος, οπότε μπορούμε να υπολογίζουμε με τη μεγάλη μεγέθυνση και με τη 3D τεχνολογία σε ποιο βάθος βρισκόμαστε και επίσης χωρίς να κάνουμε ιαλοειδεκτομή, βλέπετε ότι μπορούμε να ελέγξουμε όλη την περιφέρεια, να δούμε ότι το backlink μας είναι στην κατάλληλη θέση και να κάνουμε και ενδολέιζερ εκεί πέρα που χρειάζεται χωρίς να επιβαρύνουμε τον ασθενή με την κρυοπηξία που πιθανότητα να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Στην εποχή του κορονοϊού επίσης προσφέρει μια ιδιαίτερη προστασία και αυτή είναι μια πρόσφατη δημοσίευση που κάνουμε για το πώς ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις
Η 3D τεχνολογία και να χειρουργείς σε απόσταση από το σημείο στο οποίο χειρουργούν τα χέρια σου σε προστατεύει ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα. Και τα θέματα είναι τα ergonomics και ο τρόπος με τον οποίο όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα στο χειρουργείο και η δυσκολία ενδεχομένως που αντιμετωπίζει ο βοηθός πολλές φορές, αλλά όταν τοποθετήσεις τα πράγματα σωστά, τότε και τα πράγματα γίνονται σωστά. Πριν όμως να τελειώσω την ομιλία, θα πρέπει να πω ότι στην πορεία των χρόνων που δουλεύω και εργάζομαι στην οφθαλμολογία, έχω δει πολλά πράγματα στην τεχνολογία. Το 3D είναι μια τεχνολογία που πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Και όλη η υπόλοιπη τεχνολογία η οποία ακολουθεί είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης δουλειάς που γίνεται στις εταιρείες. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω την Alcon, γιατί μια εταιρεία δεν είναι μόνο ένα-δύο εργαλεία, αλλά είναι υποστήριξη, είναι ο τρόπος με τον οποίο τα εργαλεία που δημιουργεί, για τις δυνατότητες που μας δίνει να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί χειρουργοί. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις συζήτησης και θα ξεκινήσω, εγώ θα κάνω την πρώτη ερώτηση στο Στρατή τον Μπαρικάκη. Στρατή, σε λίγο θα είμαστε προσκεκλημένοι σε ένα άλλο πάνελ. Από ναι, αυτό σκεφτόμουν, στο μυαλό μου μπήκες. Λοιπόν, είδες ότι επικοινωνούμε έστω και μακριά. Και εκεί θα μας ρωτήσουν ποια είναι τα πράγματα που μας έχουν εντυπωσιάσει στα τόσα χρόνια που χειρουργούμε. Είναι το 3D μέσα στα τρία πιο εντυπωσιακά πράγματα τα οποία έχεις πάρει στα χέρια σου και από εκείνα που αισθάνεσαι ότι σου έχουν κάνει τη ζωή καλύτερη και πιο ασφαλή τα χειρουργία σου. Γιώργο, η ερώτησή σου δεν μπορεί να ήταν καλύτερη, γιατί πραγματικά όση ώρα μιλούσες αυτό σκεφτόμουν. Και αν δεις και την παρουσίαση που έχω μετά, ουσιαστικά πράγματι, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, γράφω για τρία πράγματα. Λοιπόν, τα δύο τα είπαμε σήμερα. Το ένα που θεωρώ σημαντικό είναι, το έδειξε ο Κωστής ο Αναστασιλάκης, είναι ότι σε έμφακες αποκολλήσεις έχω σχεδόν καταργήσει την κρυοπηξία, γιατί έχω αυτό το illuminated και έχετε μάλλον όλοι το illuminated laser που παίρνει κλίσεις και όλα αυτά, και ουσιαστικά έχει και φωτισμό, έχει και τις κλίσεις, κάνεις μόνο σου σκληρική πίεση, καταργείς το βοηθό και ουσιαστικά η κρυοπηξία, ειδικά στα έμφακα μάτια, νομίζω έχει καταργηθεί, που ήταν και ένα άγχος όταν είχα πρωτοξεκινήσει, θυμάμαι, το χειρουργείο. Εκεί που ήταν ένας πανικός μες στο χειρουργείο ήταν όταν τους έλεγα θα κάνουμε κρυοπηξία. Πότε δεν δούλευε κρυοπηξία, πότε η μποτήλια ήταν άδεια, πότε δεν είχαν κάνει σωστά τη σειρά. Τέλος πάντων, αυτό νομίζω έχει ξεπεραστεί και είναι ένα σημαντικό. Ένα δεύτερο που έχω βάλει επίσης είναι ουσιαστικά η τεχνολογία αυτή, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο προσωπική μου άποψη ότι αυτό το πράγμα προχωράει. Φαίνεται ότι όλες οι εταιρείες του χώρου που ασχολούνται, πέραν της Alcon, που κάνουν μικροσκόπια προκειμένου, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά ξέρω ότι μπαίνουν μικροσκόπια πλέον με ψηφιακή όραση, δεν υπάρχουν τα αναλογικά μικροσκόπια, τείνουν να εγκαταληφθούν, και φαίνεται ουσιαστικά ότι περάσαμε σε μια καινούργια εποχή που μπορεί να έχει λίγο διαφορετικές προσεγγίσεις από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά ουσιαστικά ο στόχος, η φιλοσοφία είναι αυτή. Πώς θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία, να βλέπουμε πιο μεγάλα, και είτε με κάποιο monitor, είτε με κάποια ειδικά γυαλιά, είτε με κάποιο κράνος που δεν ξέρω αν είναι τόσο υγιεινό, αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι ότι πιστεύω ότι από τα τρία πράγματα που πραγματικά έχω πει ότι έχουν αλλάξει τη ζωή μας, τα δύο ελέγχθησαν σήμερα. Ευχαριστώ, Στρατή. Πέτρο, πες μου κάτι. Η τεχνολογία υπάρχει. Είναι κάτι που θεωρείς από τη μεγάλη εμπειρία που έχεις και σε πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών, πρώτον, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών ή ένα τύπο πάθησης που η τεχνολογία είναι αξεπέραστη, η 3D, και δεύτερον, αν θεωρείς ότι
χρειάζεται κάτι επιπλέον για να συμπληρώσει την τεχνολογία να γίνει πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Όπως είπαμε και πριν και το είπες και εσύ το έθεσες, νομίζω σε όλους αυτούς τους ασθενείς, τους διαβητικούς, σε ασθενείς που έχουν σύνθετο πρόβλημα στην περιοχή της οχράς, που θέλουμε υψηλές μεγεθύνσεις, που θέλουμε βάθος πεδίου, σε όλους αυτούς τους ασθενείς όπου κάνουμε κοντινή δουλειά στον αμφιβληστροειδή και θέλουμε να δουλέψουμε σε επίπεδα με ασφάλεια, νομίζω ότι όντως έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα με την τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά στο τι άλλο θα χρειαστούμε, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε. Από το πώς οι cutter θα μπορούσαν να μας βοηθούν στο delamination, για παράδειγμα, από το πώς οι λαβίδες θα μπορούσαν να μας βοηθούν, από το πώς η ρομποτική χειρουργική θα μπει στη ζωή μας σε λίγα χρόνια, περιμένουμε να δούμε. Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον να πούμε λιγάκι είναι ότι προσωπικά στη δουλειά που έκανα με την 3D αλλοειδεκτομή, 3D χειρουργική στο πρόσθιο ημιμόριο, πριν λίγα χρόνια έβλεπα ότι υπήρχε όντως αυτό το lag που έλεγε ο κύριος Παρικάκης πριν, το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, μάλλον οφείλεται στην ανάλυση της εικόνας, στο Ultra High Resolution, στις οθόνες που έχουν βελτιωθεί. Δεν ξέρω αν έχετε παρόμοια εμπειρία κι εσείς. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο Πέτρος, και για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτησή σου, είπα ότι ήταν τα δύο στα τρία. Το τρίτο είναι παρεμφερές. Είναι και αυτό που λέει ο Πέτρος, η τεχνολογία, ας πούμε, με τον ιαλεδοτόμο των 10.000 κοπών και με τον Bevel που μας έδειξε ο κ. Αναστασιλάκης, νομίζω ότι σου αλλάζει το χειρουργείο και ξέρω ότι άμεσα αναμένεται ουσιαστικά στον ίδιο τον αλληλεδοτόμο να είναι by blade, δηλαδή του in-cut, να κόβει και από τις δύο πλευρές. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πάει και στις 20.000 σκοπές. Κάτι το οποίο πραγματικά, Γιώργο, πριν από χρόνια που ξεκινούσαμε ή τέλος πάντων ή κάναμε κάποιες αλληλεδεκτομές, ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε ούτε στη φαντασία μας. Αυτό που λέει ο Πέτρος είναι πολύ σημαντικό. Το να μπορείς να βλέπεις πράγματα και τα λάθη σου ενδεχομένως, που αν βλέπεις. Είναι αυτό που λένε και μερικοί που τους χειρουργείς ή ακαταράχτη και σου λένε: ωραία, καλά βλέπω, αλλά βλέπω και τις ατέλειές μου, βλέπω τις ρητίδες μου, βλέπω τη γυναίκα μου και μου φαίνεται ότι γέρασε πολύ. Ξέρω, έκανες κάτι γιατρέ για αυτό. Είναι αυτό ότι βλέπεις λεπτομέρειες και βλέπεις και τα λάθη σου και σε βοηθάει να γίνεις και καλύτερος. Νομίζω ότι ξανασυνδέθηκα τώρα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Στρατή. Ναι, σε ακούμε, Γιώργο, μπορεί να προχωρήσεις. Ναι, ναι, γιατί διακόπηκε η γραμμή για λίγο. Οπότε, η τρίτη ερώτηση, και είναι για τον Κωστή τον Αναστασιλάκη. Μας έδειξε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο, Κωστή, πώς δούλευες πολύ κοντά στον αμφιβληστροειδή και πώς ήσουν εξαιρετικά αποτελεσματικός, χωρίς ο αμφιβληστροειδής να σου δημιουργεί την αίσθηση του κινδύνου δίπλα, γιατί δεν μετακινούνταν χρησιμοποιώντας τις σκοπές. Οι σκοπές όμως αυξάνουν και τώρα θα πάμε στις 20.000 σκοπές. Θεωρείς ότι το γεγονός του συνδυασμού των 20.000 σκοπών με το καλύτερο flow ενδεχομένως να κάνει πιο αποτελεσματικά και τα 27G στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς. Το ανέφερε ο Πέτρος πριν ότι τα χρησιμοποιεί περισσότερο και περισσότερο. Και ενδεχομένως κάτι που εγώ θα πρόσθετα στη συζήτησή μας είναι ότι περιμένω την ημέρα που θα μπορούμε να αλλάζουμε τους cutters ανά πάσα στιγμή για να μπορούμε να λειτουργήσουμε με διαφορετικό κάτερ εκεί που πρέπει ή εκεί που τον χρειαζόμαστε. Πιστεύεις λοιπόν ότι οι κοπές κάνουν τη διαφορά, η αναρρόφηση κάνουν τη διαφορά, ο συνδυασμός τους ή κάτι άλλο? Πιστεύω ότι ο συνδυασμός τους κάνει το χειρουργείο πιο ασφαλές. Είναι σημαντικό ότι η τεχνολογία είναι διαρκώς εξελισσόμενη, είναι στην υπηρεσία του γιατρού και επομένως και του ασθενούς. Δηλαδή πλέον νομίζω ότι όλοι μας, σε σχέση με το πώς ξεκινήσαμε, χειρουργούμε με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και με λιγότερες επιπλοκές. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Τα 27G ήταν ήδη αποτελεσματικά σε χειρουργία διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας.
και σίγουρα θα είναι μια βελτίωση αύξηση των κοπών. Το πρόβλημά τους είναι το stiffness. Δηλαδή, εγώ ενώ είχα μια πολύ σημαντική εμπειρία από το 27G, χρησιμοποιώ αρκετά και το 25G, δηλαδή τα αφήνω σε πιο επιλεγμένα περιστατικά πλέον. Το πρόβλημά τους είναι πόσο ανθεκτικά είναι. Αλλά σίγουρα 20.000 κοπές είναι κάτι που περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, πιστεύω. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους, λοιπόν, και για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που μοιραστήκατε την εμπειρία σας, γιατί είναι εξαιρετική η εμπειρία που έχετε όλοι σας. Πολύ μεγάλος όγκος των περιστατικών και νομίζω ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο θα μας κάνει περισσότερο χαρούμενους και περισσότερο χαρούμενους, γιατί θα μπορούμε να δίνουμε κι εμείς καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς μας. Και να ευχαριστήσουμε και την Alcon που πραγματικά στέκεται δίπλα μας τόσο καιρό, φέρνοντάς μας την καινούργια τεχνολογία η οποία μας κάνει τη ζωή ευκολότερη. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Γιώργο, ευχαριστούμε. Αν μου επιτρέπεις, καταχρώμενη το δορυφορικό αυτό, επειδή συμπτωματικά είμαι εγώ και ο Πέτρος στην αίθουσα, να θυμίσω τις υποτροφίες για 20 συναδέλφους να δηλώσουν στο GVRS για συνέδρια του εξωτερικού, το Γιουρέτινα θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, το 21 virtual, αλλά η εταιρεία μπορεί να καλύψει, να το παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι και τουλάχιστον το επιστημονικό κομμάτι και το κοινωνικό το έχουμε χάσει, να πάει όπως πάει κάθε χρονιά. Ευχαριστούμε.